Καλημέρα YouTube, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The Northest Rovers. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε το προσωπικό μου EDC. Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο, EDC σημαίνει Everyday Carry. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα που κουβαλάμε καθημερινά μαζί μας για τη διευκόλυνση και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Πολλοί από εσάς μπορεί να μην έχετε ξανακούσει τον όρο. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχει σχηματιστεί μια ολόκληρη κοινότητα που ασχολείται αποκλειστικά με το συγκεκριμένο θέμα, με εξειδικευμένο εξοπλισμό, θεματικά EDC και πολλά ακόμη. Είτε το γνωρίζουμε όμως είτε όχι, όλοι έχουμε ένα προσωπικό EDC αποτελούμενο από έναν αριθμό πραγμάτων όπως είναι τα κλειδιά μας, το πορτοφόλι μας, το κινητό μας και μερικά ακόμη. Το δικό μου προσωπικό EDC αποτελείται από 6 βασικές κατηγορίες. Πάμε να τις δούμε μία-μία. Πρώτη κατηγορία, κινητό. Το κινητό μου τους τελευταίους μήνες είναι το Xiaomi Redmi Note 6 Pro με εσωτερική μνήμη 32 GB, 3 GB μνήμη RAM, οθόνη 6,26 inch IPS LCD με ανάλυση 2280x1080 pixels. Επεξεργαστή Snapdragon 636 και μπαταρία 4000 mAh. Μια οικονομική επιλογή, καλή ποιότητα κατασκευής και πολύ μεγάλη διάρκεια μπαταρίας. Δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο παράπονο από τη συσκευή. Το έχω αγοράσει περίπου στα 150 με 160 ευρώ. Πολύ τίμιο κινητό για τα λεφτά του. Δεύτερη κατηγορία, ρολόι. Το ρολόι της επιλογής μου είναι το Citizen NY0040, ένα αυτόματο καταδυτικό ρολόι με μεγάλη ιστορία που ξεκινά τα μέσα της δεκαετίας του 90. Αν θέλετε όμως περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ρολόι, έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο και μπορείτε να το βρείτε στο μικρό θαυμαστικό πάνω δεξιά της οθόνης. Τρίτη κατηγορία, κλειδιά. Στα κλειδιά μου έχω τοποθετήσει δύο πολύ μικρά αντικείμενα, αλλά με πολύ μεγάλη λειτουργικότητα. Το πρώτο είναι ο φακός LED Lenser K1L. Πολύ μικρό μέγεθος που αγγίζει μόλις τα 48 χιλιοστά και βάρος 10 γραμμάρια, 15 lumens είναι η φωτεινότητά του με εμβέλεια 15 μέτρων και λειτουργεί με 4 μπαταρίες AG3. Το δεύτερο αντικείμενο είναι το Gerber Dime. Ένα πολύ μικρό πολυεργαλείο για την ακρίβεια 70 χιλιοστά μήκος και βάρος 62 γραμμάρια, με 12 λειτουργίες όπως πένσα, μαχαίρι, ψαλιδάκι, κατσαβίδι και μερικά ακόμη. Πολύ πρακτικό, το έχω περίπου 5 με 6 χρόνια και πέρα από τα εμφανή σημάδια χρήσης δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα όσο αφορά τη λειτουργικότητά του. Τέταρτη κατηγορία, πορτοφόλι. Το πορτοφόλι της επιλογής μου δεν είναι καν πορτοφόλι, είναι αυτή η δερμάτινη θήκη για κάρτες από τη Victorinox. Πλέον με τις χρεωστικές κάρτες και το πλαστικό χρήμα, αποφάσισα να αποσύρω το κλασικό πορτοφόλι με μία απλή θήκη για κάρτες. Η συγκεκριμένη έχει 3 υποδοχές, μία εκ των οποίων είναι διάφανη. Τις κάρτες τις έχω αφαιρέσει για το βίντεο, αλλά αυτό που έχω κρατήσει είναι η ελβετική κάρτα Light της Victorinox, ένα πολυεργαλείο σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Περισσότερες πληροφορίες όμως για τις εν λόγω κάρτες άλλη μια φορά στο μικρό θαυμαστικό που θα σας οδηγήσει στο αντίστοιχο βίντεο. Τώρα, όσο αφορά την 5η και την 6η κατηγορία, αποτελούν κομμάτι του προσωπικού μου EDC, αλλά μόνο τις ώρες που εργάζομαι. Οπότε, 5η κατηγορία είναι το μαχαίρι και συγκεκριμένα ο σουγιάς Victorinox Sentinel. Ένας πολύ ελαφρύς και πρακτικός σουγιάς με μεγάλη επιφάνεια λεπίδας, με την γνωστή αξιοπιστία της Victorinox και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το δεξί ξεκλείδωμα της λάμας, κάτι που συναντά σπάνια, πολύ βολικό για εμένα, μιας και είμαι αριστερόχειρας. Μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά, το μήκος του είναι 111 χιλιοστά, το πάχος του 12 χιλιοστά και το βάρος του 73 γραμμάρια. Επίσης βγαίνει και σε έκδοση με οδοντοτή λεπίδα. Τέλος, 6η κατηγορία, το σημειωματάριο. Τα σημειωματάρια που χρησιμοποιώ είναι τα Moleskine. Εξαιρετική ποιότητα, σχεδιασμένα με πολύ λεπτομέρεια και προσοχή. Για να φανταστείτε μέχρι και η συσκευασία τους, είναι ανακυκλώσιμη. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη που έχω εδώ μπορείς να τη μετατρέψεις σε 4 μικρούς σελιδοδείκτες. Άπειρα χρώματα και μεγέθη για να επιλέξετε και σε συνδυασμό με το σημειωματάριο τέλος, το στυλό Pilot V7 High Tech Point. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε και να πήρατε και μερικές ιδέες για το πώς μπορείτε να φτιάξετε εσείς το δικό σας EDC. Την επόμενη φορά ετοιμάζω δυνατή εξόρμηση, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα!